centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Έτοιμοι εκεί στη Μεσοποταμία, δεν είστε κυριαρχικά? Πανέτοιμοι. Στη Μεσοποταμία έχουμε βγάλει ήδη το όνομα, όπως και σε πολλά ακόμη χωριά, της ομάδας cheerleader και θα λέγονται... Α, δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι, θα λέγονται... Τεμέτερενς. Τεμέτερενς. Το έχουμε βγάλει. Κοιτάξτε, κύριε Τίνκα, είναι μια Αμερικανιά. Εντάξει, να το παραδεχτούμε όλοι. Αλλά είναι και μια δραστηριότητα που μπορούν να βρουν ένα ακόμη ενδιαφέρον για το σχολείο τα παιδιά. Γιατί είστε κάθετα αρνητικοί? Να πω ότι πρώτα απ' όλα αυτό το θέμα δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί. Σωστό, αλλά αυτό, επειδή τραβάει το μάτι, το κάνατε και άρθρο. Ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είναι και το άρθρο δικό μου, έτσι, είναι από την αγωνιστική συσπήρωση, δηλαδή, που έχω το πάμε εκπαιδευτικό. Θέλω να πω, άμα θα είναι δικό μου, θα γράφω από κάτω το όνομά μου, έτσι, κάτι. Ωραία, δεν πειράζει. Είναι, εντάξει, δεν απλά είναι. Συμφωνείτε όμως με αυτά που γράφει. Στην ουσία, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε σε μια περίοδο που στο σχολείο γενικά φεύγουν επιστημονικά αντικείμενα, σοβαρά. Βγαίνει έξω γυμναστική, κοινωνιολογία, κοβοντόρες. Στο γυμνάσιο φυσική, χημεία, βιολογία γίνεται ένα μάθημα. Δηλαδή πράγματα τα οποία βοηθάνε τα παιδιά να καταλάβουν πράγματα. Αποβάλλονται από το σχολείο η μουσική που βοηθάει να αναπτύξεις. Και τώρα, αν θέλετε, αυτό το ζήτημα με τις τριλιντέρες για μένα είναι ένα ζήτημα, ας το πω, υποκουλτούρας. Να το προσβάλλω τώρα κιόλας. Υποκουλτούρας, πιστεύετε, έτσι? Βεβαίως. Αυτή έχει σχέση, δηλαδή, με το lifestyle, με την ομοσπονδιαλίτσα, τη νέα, η οποία θα ντυνείται, θα φαίνονται και λίγο παραπάνω σώμα, σημεία του σώματος. Δηλαδή, κάπου πάει προς τα εκεί το ζήτημα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο στη δευτεροβάθμια, είναι και στην πρωτοβάθμια. Δηλαδή, πήρε άδεια η Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ για να μπορέσει να μπει μέσα στα σχολεία κτλ. Και ξέρετε, πολλές φορές στα σχολεία δεν μπαίνει εύκολα. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα ήθελαν να έρθουν να δείξουν πράγματα και ίσως να έχουν και αξία, την πόρτα τη βρίσκουν κλειστή. Αλλά κάτι οι επιχειρήσεις, κάτι οι προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι cheerleading, κάτι τέτοια, πώς θα καταφέρουν, δεν ξέρω, ας πούμε, με τι άδειες και τα λοιπά, και μπορούν τελικά νόμιμα, ας το πω έτσι, να μπαίνουν στα σχολεία και να, έχουν, να δίνουν περιεχόμενο, δηλαδή. Μέσα σε όλα τα άλλα τα ζόρια που έχουμε, να λύσουμε και αυτά. Πάντως, σας φαντάζομαι με την ομάδα cheerleader της Μεσοποταμίας, δηλαδή εικόνα ανεπανάληπτη πραγματικά. Τι να πω. Έπεσαν πολλά φέτος. Παγουρίνο από τη μια, μάσκες, τώρα cheerleaders. Γενικά δεν ξέρω τι χρονιά τελικά θα είναι αυτή. Και γίνεται πολύ μεγάλη μάχη, να πούμε, και για τις μάσκες, και θα συζητήσω την γνώμη σας σε λίγο. Αλλά να κλείσουμε αυτό το θέμα. Εάν τώρα όμως ένα σχολείο θέλει να εκμεταλλευτεί τη διάταξη της κοινή υπουργική απόφαση, κύριε Τίνκα, θα το αποτρέψετε εσείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές κτλ.? Έχετε αυτό το δικαίωμα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θα πάμε μαλώσουμε κανέναν κτλ. Απλώς λέμε, με βάση αυτό το σκεπτικό, ότι εδώ το βασικό ζήτημα, πώς το λένε, είναι να έχεις ώρες γυμναστικής, γυμναστές, αίθουσες, χώρο, να κάνεις χώρο, χώρος, ναι, δεν είναι, αλλά το cheerleading είναι λίγο διαφορετικό. Είναι, όπως είπαμε, λίγο Αμερικανιά. Ας πούμε ότι αφήστε τη γνώμη τη δικιά μου στην άκρη. Εμείς λέμε αυτό το πράγμα πρέπει να το πάρουν απόφαση οι σύλλογοι διδασκόντων, οι σύλλογοι γονέων και δαιμόνων, και λέμε ότι να αποκτήσουν ένα τέτοιο κριτήριο, αντανακλαστικά τέτοια, να μην το επιτρέπουν τις αποφάσεις. Τώρα, άμα κάποιο σχολείο πάει και του κάνει, εντάξει, τι δεν θα. Γιατί είναι μια δραστηριότητα που πιθανά να αρέσει τα κορίτσια, που θα θέλουν μέσα από αυτόν τον τρόπο και να χορεύουν, αλλά και να σε αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου ή άλλες δραστηριότητες να κάνουν την επίδειξή τους, το χορό τους κτλ. Δηλαδή, μπορεί να το πεις και ένα όμορφο, ρε παιδί μου, πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι και η Καστοριά έχει πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι έχουν δείξει για τα τελευταία χρόνια πλούσιο έργο, παρότι είναι και δύσκολα χρόνια. Και δεν νομίζω ότι κάποιο παιδί αν ήθελε να εκφραστεί. Είναι διαφορετικό όμως, κύριε Τίνκα. Δηλαδή, το cheerleading είναι, ξέρετε, με οι κοπέλες, με τις συγκεκριμένες ενδυμασίες, με αυτά που κρατάνε στα χέρια, να πανηγυρίζουν μια στιγμή σε μια επιτυχία, ενός γκολ, ενός καλαθιού κτλ. Σε ένα αθλητικό αγώνα. Αυτό είναι, συνδέεται, θα λέγαμε, το cheerleading. Δεν μπορούμε να βάλουμε να χορεύουν κανέναν καλαματιόνο δίπλα όταν πετυχαίνουμε γκολ ή καλάθι, ας πούμε.
Ναι, εγώ δεν πάει. Γιατί ξέρετε τώρα, άμα θέλετε να μπούμε πιο βαθιά, δηλαδή στην αναπαραγωγή των σεξιστικών προτύπων, ξέρω εγώ. Α, πάτε και εκεί δηλαδή, επειδή οι cheerleaders είναι, θα λέγαμε, ελαφρώς ενδεδειμένες. Υπάρχουν και κάποιοι σύγχρονοι μορφοί χώρου που εμείς δεν είμαστε ενάντια. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο το οποίο δεν θα το βάλω εγώ. Το οποίο παίρνα στο άλλο. Άρα λέτε, μισό λεπτά, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Τίνκα, και μιλάμε για παιδιά τώρα τα οποία θα είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Λέτε ότι αυτό το θέμα μπορεί να έχει προεκτάσεις και σεξουαλικών υπονοωμένων κτλ. Ναι, υπάρχουν προτύπων και τέτοια. Δηλαδή, όταν μπει στο σχολείο που έχει στο δημοτικό από παιδάκια 6-6,5 χρονών μέχρι 11-12 και βάζει μια αντίληψη ότι πρέπει να αντινόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και τι όταν τα αγόρια δηλαδή θα βάζουν ένα γκολ που στο κάτω-κάτω και τα κορίτσια πρέπει να παίζουν. Δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δηλαδή, ίση πρέπει εντάξει, να τσιρλίτρες αγόρια ακόμα δεν υπάρχουν. Προς το παρόν τουλάχιστον. Όχι, δεν υπάρχουν, αλλά θέλω να πω, επειδή ξέρετε τι τυχαίνει τώρα, υπάρχουν βιολογικές διαφορές. Τα αγόρια να έχουν μια ελάχιστη δύναμη παραπάνω, αλτικότητα συνήθως κτλ. Οπότε. Αλλά υπάρχει μια τάση δηλαδή και καλλιέργεια προτύπων, ας πούμε, η οποία δεν νομίζω ότι βοηθάει. Δηλαδή, εμείς μέσα από το σχολείο πρέπει να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Άρα, λέτε, μένετε και στην ενδυμασία των cheerleader με ό,τι προεκτάσεις αυτό μπορεί να υπονοηθούν. Αλλά και στην αντίληψη. Δηλαδή, τι, τα κορίτσια δεν θα κάνουν γυμναστική, θα κάθονται έξω να περιμένουν να κοιτάνε τους άλλους για να ξέρουν. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, ίσως μπαίνω και πιο βαθιά από όσο θα έπρεπε. Εμείς δεν το λέμε πάντως για να πούμε μπαμ, αυτή είναι η γνώμη, αυτό. Να το σκεφτεί ο κόσμος, προβληματιστεί και ας πει ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Έτσι. Εγώ θεωρώ όμως πρώτα απ' όλα ότι είναι η κοροϊδία όταν έχεις τόσα πολλά προβλήματα να λύσεις συγκεκριμένα. Να ασχολείσαι με τέτοια, δηλαδή καμιά φορά και αυτά είναι λίγο πυροτεχνήματα, πώς το λέμε, για να τραβήξει. Κύριε Τίνκα, όμως πιστεύετε ότι αυτό θα έχει ανταπόκριση? Δηλαδή, εντάξει, εμείς τώρα το συζητάμε. Από την άλλη, όμως, πιστεύετε ότι θα έχει ανταπόκριση? Δηλαδή, πιστεύετε ότι τα δημοτικά του νομού μας, τα γυμνάσια, τα λύκια, και σαν εκπαιδευτικό και εντελώς αντικειμενικά, πιστεύετε ότι θα προχωρήσουν σε αυτές τις ομάδες? Όχι, να σας πω την αλήθεια και να το πω. Πιστεύετε ότι δεν θα προχωρήσουν? Δεν έχει ανταπόκριση κτλ. Δεν είναι τώρα αυτό που απασχολεί, αν θέλετε, ούτε δασκάλους και καθηγητές, ούτε και τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, εγώ στείλα αυτό το κείμενο όχι από την άποψη ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα, αλλά επειδή αυτές τις μέρες έγινε πάρα πολύ κουβέντα. Και εμείς θα κάνουμε για το πώς το λένε, αριθμός παιδιών. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είπα να σπάσουμε. Πώς το λένε αυτό το. Φτάσατε, το ξεκινήσατε από τις μάσκες, τα παγουρίνο μέχρι και. Έτσι, να βοηθήσουμε λίγο για να μην γίνεται μια. Πώς το λένε, και ο κόσμος ακούει κάθε μέρα, νιώθει ότι ακούει το ίδιο δηλαδή. Σας ρώτησα όμως νωρίτερα για το αν θα ενθαρρύνετε ή όχι τα παιδιά, αν θα μείνετε μέτοχοι. Με το κείμενό σας, καλείτε τους συλλόγους διδασκάντων, τους γονείς και τους μαθητές σε όλα τα σχολεία να μην δεχτούν να υλοποιήσουν τέτοιες δραστηριότητες. Να παράγουν, όπως λέτε, πρότυπα του lifestyle. Δεν το πάτε στην ανακοίνωση μέχρι τα σεξουαλικά πρότυπα. Το πάτε μέχρι το lifestyle. Σήμερα εσείς το πάτε ένα βήμα παραπέρα και μιλάτε και για τα σεξουαλικά λόγω της εμφάνισης που θα έχουν τα κορίτσια. Αλλά δεν παίρνετε, θα λέγαμε, ουδέτερη θέση. Είστε εναντίον. Τους καλείτε να μην δεχτούν. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθούμε και παραπάνω σε αυτό. Από την άποψη ότι, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να δείτε, αν θέλετε, και ποιοι νέοι καλλιτέχνες και ποια βίντεο κλιπς είναι αυτά που έχουν τα περισσότερα views κτλ. Και να δείτε ότι τέτοιο πρόβλημα υπάρχει έτσι κι αλλιώς έντονο, το οποίο, αν θέλετε, μετά βγαίνει και αλλιώς. Δηλαδή, όταν πας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και όταν είναι οι πρώτες σχέσεις που φτιάχνουν τα αγόρια με τα κορίτσια, και όταν ένα κορίτσι είναι και λίγο πιο χοντρούλικο, όταν είναι λίγο πιο και νομίζει, ή όταν είναι μια χαρά, αλλά παρόλα αυτά νομίζει ότι είναι νευρικές ανορεξίες. Μην τα πάμε. Έχει πολλές προεκτάσεις, πολύ μεγάλες. Απλώς δεν είμαι εγώ πιο κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσω για αυτά τα πράγματα. Έτσι, ναι, αλλά και τι θα γίνει, θα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που θα είναι υπέρ. Θα μαλώνετε εκπαιδευτικοί στα σχολεία, αν τα παιδιά του σχολείου θα κάνουν cheerleader ή όχι? Γιατί κάθε φορά η ίδια γνώμη έχουν εκπαιδευτικοί και μαλώνουμε εμείς όταν δεν έχουμε την ίδια γνώμη στα σχολεία. Σκοτωνόμως, συζητάμε. Είναι και ποιον θα ακούν τα παιδιά, δηλαδή. Ωραία, εσείς θα λέτε, ας πούμε, στο δικό σας σχολείο ότι μη το κάνετε και μη το κάνετε. Θα είναι ο συνάδελφος που λέει κάντε το, κάντε το. Τα παιδιά τι θα κάνουν, θα είναι κάπου στη μέση. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, σε αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη κόντρα. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη έτσι γέρνει. Θέλω να πει. Δεν ξέρω. Έτσι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως. Εγώ ξέρω πολλά κορίτσια που το είδαν με ενθουσιασμό, αυτό πρέπει να σας πω. Ναι. Και έχουν γράψει σχετικά πολύ ενθαρρυντικά πράγματα γι' αυτό, ότι θα το κάνουν κτλ. Μάλιστα. Να το έχετε και αυτό υπόψη. Βεβαίως, μπορεί να πέφτω και έξω, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει στη σχολική χρονιά όταν θα αρχίσουμε και να δούμε και ποιες συνθήκες και θα αρχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Γιατί θέλω και ένα σχόλιο τώρα.
Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι και για το Παγουρίνο, γιατί το λέτε και αυτό και μια σκοπτική, όπως καταλαβαίνω, διάθεση. Αλλά πάμε και στο σοβαρό, που είναι και οι μάσκες. Και σε αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην Καστοριά έχει ανοίξει μια, και στην Καστοριά, όπως και σε όλη την Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη μάχη, κύριε Τίγκα. Μάλιστα, πριν από λίγο στην εκπομπή μας φιλοξενήσαμε γονέα που είναι και στην συγκεκριμένη ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook για τη μη υποχρεωτική χρήση της μάσκας στα σχολεία, που είπαν οι άνθρωποι: δεν θέλουμε να λήξουν τα σχολεία. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το καλύτερο μέτρο, να μην ανοίξουν τα σχολεία. Κάνουν και την διαδήλωσή τους την Κυριακή 6.30 ώρα το απόγευμα, ταυτόχρονα με όλους τους υπόλοιπους που πιστεύουν τα ίδια πράγματα από το ίδιο κίνημα ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτήν τη διαδήλωση. Ποια είναι η δική σας άποψη? Απ' την άλλη, ακούμε τους ανθρώπους της εκπαίδευσης. Χθες είχαμε τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας που λέει ότι πρέπει να τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις, όλα όσα μάλλον μας έρχονται από το Υπουργείο και όλες οι ΚΙΑ, και κανένα παιδί δεν θα μπει στην τάξη χωρίς την μάσκα και στο σχολείο. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν, όταν έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα για να ανοίξουν τα σχολεία. Μάλιστα. Κύριε Νατσούλη, θέλει μια προσοχή σε αυτό το. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι. Από τη μία μεριά, ναι, είναι η κυβέρνηση, ναι, η οποία τι επικαλείται? Ότι εγώ βασίζομαι στους επιστήμονες, οι οποίοι μου δίνουν τις εντολές και τις οδηγίες, και με βάση αυτές τις οδηγίες εγώ σας λέω αυτά. Μάλιστα, αυτό είναι όπως το λέτε ακριβώς. Προσέξτε τώρα, εμείς δεν συμφωνούμε απόλυτα ότι η κυβέρνηση βασίζεται στις επιστημονικές υποδείξεις, γιατί υπάρχουν και άλλες επιστημονικές υποδείξεις για το πόσοι μαθητές πρέπει να είναι μέσα στην τάξη κτλ. Τις οποίες δεν λαμβάνετε. Τις οποίες δεν λαμβάνετε. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση, ναι, μεν το λέει, αλλά στην πράξη δεν το υλοποιεί. Τώρα όμως, τι γίνεται? Υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο πάει να φανεί ότι η αντίπαλη μεριά στην κυβέρνηση, ναι, δεν είναι η πιο αυστηρή, αν θέλετε, απέτηση από το λαϊκό κίνημα να πάρει μέτρα αυτά που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αλλά ποια είναι? Να μην πάμε καθόλου στο σχολείο, δεν φοράμε τη μάσκα. Και αν θέλετε, πολλές από αυτές τις απόψεις δεν είναι καλές. Δεν είναι καλές γιατί δεν πατάνε σε καμία, πώς το λένε, επιστημονικό δεδομένο. Δηλαδή, τι? Έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει κορονοϊός καθόλου. Αρχίζουν μία ένδειξη, ναι, ποιος τον, ναι, έφερε, ποιος τον έστειλε. Ναι. Ξέρω εγώ. Θα βάλουν τσιπάκια στις μάσκες, ξέρω εγώ. Το εμβόλιο θα έχει το τσιπάκι του Bill Gates και τέτοια. Το, ναι, φτιάχνουν το εμβόλιο και που ξέρουμε και δεν ξέρω εγώ τι, όλα, ναι, αυτά. Ναι. Τα οποία τι σου λέει, δηλαδή, η κυβέρνηση από τη μία σου λέει ή έρχεσαι μαζί μου που είμαι ο επιστήμονας και κάνεις ό,τι λέω και αυτό είναι το σωστό. Ή πας με τους τρελούς. Πας με τους σκοταδιστές, με τους περίεργους κλπ. Συνωμοσιολόγους κλπ. Και αν μπλέξει ο κόσμος ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ναι, δεν θα μπορέσει να βρει ποια είναι η πραγματική αλήθεια για να, έτσι, για να αντιμετωπίζει. Δηλαδή, τι θέλω να πω από τη δικιά μας τη σκοπιά. Εσείς λοιπόν, πού καταλήγετε? Υπάρχει να αυτό πω, το δεδομένο τώρα. Τα παιδιά πρέπει να πάνε. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα που συζητήθηκα πολλές φορές. Θα τα πω, αλλά θα τα πω έτσι σύντομα για να μην κουράζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, για μας το ζήτημα φοράω μάσκα, δεν φοράω μάσκα, και το πότε θα ανοίξω τα σχολεία που τελικά κατέληξε σήμερα, αν θέλετε, απασχόλησε πολύ παραπάνω, χωρίς να είναι τα κυρίαρχα ζητήματα. Δηλαδή, ποια ήταν τα κυρίαρχα ζητήματα? Λέμε, με βάση τις υποδείξεις τους, ότι πάνω από 15 μαθητές να μην μπουν στην τάξη. Η δικιά μου τάξη έχει 19 μαθητές σήμερα. Που σημαίνει τι? Ότι άμα έρθουν όλοι που θα έρθουν, πρέπει εγώ τη Δευτέρα και την Τρίτη να κάνω το ίδιο μάθημα με μισούς-μισούς τους μαθητές. Που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πάω με τη μισή ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσα να πάω. Και να μην μπορώ να μπαλώσω ούτε τα περσινά τα χαμένα των δύο μηνών, ούτε και φέτος δηλαδή να ξεκινάς μια τέτοια κατάσταση. Που σημαίνει δηλαδή ότι η κυβέρνηση, ποια είναι η ευθύνη της? Είχες από το Φλεβάρι και το Μάρτι, που τότε πραγματικά μπορεί να μην ήξερε κάποια πράγματα, λέω εγώ, έτσι, να δώσουμε ένα άλουθι. Πέρασε όμως πόσος καιρός και ξέρεις πολύ καλά κάποια πράγματα, χειρίστηκαν και οι γιατροί στα νοσοκομεία και σαν κυβέρνηση κτλ. Και λες τώρα, τι μέτρα πήρα εγώ για να φροντίσω να αξιοποιήσω αίθουσες, οι οποίες, να το πω πιο στην Καστορία, να μην το λέω γενικά. Παράδειγμα λέω έτσι, για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο. Τσάκωνη, Πεντάβρυσο, Τσάκωνη, Χιλιόδεντρο, Ποριά. Είναι 4 χωριά. Σε αυτά τα χωριά, 2 σχολεία λειτουργούν σήμερα, γιατί τα άλλα 2 έχουν κλείσει, ναι, από το 12. Ναι. Κοιτάξαμε να δούμε σε αυτά τα σχολεία ποια παιδιά είναι πάνω από 15 και να πάρουμε μέτρα να πάμε στα σχολεία και να πούνε κάποια χρόνια κλειστά. Να τα καθαρίσουμε, να πούμε θέλουμε τι έχουμε εδώ στη Τσάκωνη, 2 αίθουσες μπορούν να αξιοποιηθούν, ποια τμήματα που και είναι, αυτά τα 2. Άρα παίρνω 2 δασκάλους παραπάνω, 2 καθαρίστριες παραπάνω και αξιοποιώ αυτή την αίθουσα για να μπορέσουν να μην υπάρχει ο συνωστισμός. Ας πούμε για φέτος. Εγώ δεν λέω τώρα τι θα γίνει την άλλη χρονιά, την παράλληλη. Αλλά παίρνω μέτρα, θα πει αυτό το πράγμα. Παίρνω δασκάλους, πώς το λένε, καθαρίστριες,
Άρα εσείς δεν παίρνετε, καθαρίστε, σας πήραν τώρα και μάλιστα θα είναι και στο Δήμο Καστοριάς, να ξέρετε, μια και είστε και Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Παράταξης, για τις 31 θέσεις καθαριστριών έχουμε για Δήμο Καστοριάς μόνο 400 και αιτήσεις. Αυτό εντάξει, δείχνει και το επίπεδο της ανεργίας του νομού και τα λοιπά. Και αύριο ανακοινώνεται τα αποτελέσματα. Να πω όμως, αυτές που λέτε τις 31 που είναι 12 και 19, οι 12 είναι μερικής απασχόλησης, οι 19 είναι πλήρους απασχόλησης μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς ίδιος με πέρσι, που πέρσι δεν είχαμε κορονοϊό. Δηλαδή εδώ... Είναι περισσότερες οι ώρες που θα δουλεύουν όμως. Περιμένετε λίγο. Έχει περισσότερες ώρες πλήρους απασχόλησης. Να ξέρετε ότι και μέσα στις καθαρίστριες οι χώροι που χρεώνονται ότι καθαρίζουν, υπάρχουν αλχημίες εκεί πέρα. Δεν πιάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, δεν πιάνονται οι τουαλέτες, τα γραμμάτια. Πιάνονται μόνο οι αίθουσες. Ενώ στην ουσία το σχολείο είναι διπλάσιο από τις αίθουσες και η δουλειά που έχουν να κάνουν. Όποιος ξέρει από σχολεία θα δει ότι κάθε καθαρίστρια έχει φέρνει τον άντρα της, την κόρη της, την ανιψιά της, γιατί δεν μπορεί να βγάλει τον όγκο της δουλειάς. Και καμιά φορά δεν καθαρίζει. Αυτό δεν το ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, η καθαρίστρια που θα προσληφθεί αύριο. Ναι. Για να καθαρίσει το σχολείο φέρνει όλο το ΣΟΗ. Σχεδόν αυτό. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε. Στη Μεσοποταμία έφερε και τα τρία της παιδιά για να βοηθήσει, γιατί ο όγκος της δουλειάς είναι τεράστιος. Πριν τον κορονοϊό, σας λέω. Για να βγει η δουλειά γρήγορα. Πριν. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορείς να βγάλεις τη δουλειά. Φέτος που έχεις υποτίθεται ότι πρέπει τα πόμολα να καθαρίζονται, οι επιφάνειες των θρανίων όλα, σε κάθε διάλειμμα. Δηλαδή εδώ μιλάς για έναν όγκο, ένα τριπλασιασμό της δουλειάς και ο αριθμός είναι ίδιος ακριβώς. Και μάλιστα οι 19 είπαμε είναι μόνιμες και οι 12 είναι, λέω τώρα, για να μην λέμε τα ίδια. Άρα, ή να πω, εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν αναπληρωτές τώρα είναι 21.000. Πέρσι η χρονιά τελείωσε με 42.000 εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες αναπληρωτές. 3.500 είναι συνταξιοδοτήσεις τη χρονιά αυτή. Που σημαίνει ξεκινάς τώρα και είσαι σε σχέση με το πώς τελείωσες τον Ιούνιο, δύο μήνες πριν, είσαι 20.000 εκπαιδευτικοί πίσω. Άρα δεν, δεν λέτε ότι είναι η μάσκα το πρόβλημα. Όχι. Το πρόβλημα για να λυθεί και να είμαστε ασφαλείς είναι περισσότερες αίθουσες, περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Και να βάλω και δύο πλευρές ακόμα για να μπορέσω να βοηθήσω. Ξέρετε, ας πούμε ότι το πρωί στο σχολείο χειριζόμαστε καλά, το λέω εγώ τώρα έτσι θεωρητικά. Μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα με τις μεταφορές των μαθητών. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ, αν έρθουν το πρωί με αντισηπτικά, με μάσκες, προσέχουμε. Και σχολάσει το Λύκειο, παράδειγμα, το μεσημέρι και φορτωθούν μέσα σε ένα λεωφορείο όσοι χωράνε και δεν χωράνε. Δηλαδή, ό,τι μέτρο πας να πάρεις το πρωί για να προστατεύσεις, θα ακυρώνεται στην πράξη μέσα στο λεωφορείο. Άρα, λοιπόν, έπρεπε και εκεί να δεις. Φαντάζομαι όμως και στα λεωφορεία υπάρχουν κανόνες για το πόσοι πρέπει να μπουν και σε τι απόσταση ο καθένας. Συμφωνούμε, αλλά εγώ να σας θυμίσω και από πού μπορεί να γεμίζουν τα λεωφορεία. Το ξέρουμε. Λεωφορεία τα οποία, ας πούμε, φόρτωναν κόσμο την Τετάρτη από το παζάρι και ταυτόχρονα και τους μαθητές. Υπάρχει και μα δεν μπορεί να βάλει λεωφορείο πάνω από 33 άτομα τώρα. Συμφωνούμε. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να φροντίσεις για παραπάνω δρομολόγια για το πώς θα μετακινηθούν οι μαθητές από και προς τα σχολεία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες κτλ. Επίσης, να βάλουμε μια πλευρά για τα ζήτηματα της υγείας. Δηλαδή, εδώ έπαιρνα μέτρα. Τι θα πει, δεν μπορεί να πας με κλειστό παράδειγμα στη Μεσοποταμία το κέντρο υγείας. Εδώ έπρεπε, πώς το λένε στα σχολεία, να γίνονται μαζικά τεστ στους μαθητές, να βρούμε πόνο. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Άμα γίνει το κρούσμα και απλωθεί σε 20-20, όπως έγινε στο Βύρονα χθες προχθές εκεί πέρα, στη δομή στήριξης, λέω για παράδειγμα, βρήκες 22 κρούσματα. Με χαίρομαι πολύ. Άμα δεν το πιάσει, όταν είναι να το πιάσει, μετά δεν πιάνεται. Και πας σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, αυτό θα πει: παίρνω μέτρα. Αυτό θέλω να πω. Η κριτική που κάνουμε στην κυβέρνηση είναι ότι παίρνω μέτρα. Θα πει μαθητές, καθαρίστριες, εκπαιδευτικοί, φροντίζω τη μεταφορά, φροντίζω να υπάρχουν γιατροί, να γίνονται μαζικά τεστ στο λαό για να μπορώ να τα λύσω. Γιατί αυτά έχω καταλάβει μέσα από την εμπειρία μου αυτή τους 8 μήνες, 9, 10, πόσο είναι. Τώρα, και με αυτά επειδή γίνεται και μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Κυριακή, είστε υπέρ αυτών των αντιδράσεων ή διαδηλώσεων? Δεν είμαστε υπέρ, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, εμείς χωρίς να κοντράρουμε κάποιο κόσμο που το βλέπει θετικά κτλ. Αλλά να περάσουμε από την άλλη μεριά, ότι η μάσκα δεν παίζει κανένα ρόλο, ξέρω εγώ, και αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δηλαδή, δεν ισχύουν, πώς να το πω. Δεν το λύνει η μάσκα καθολικά, δεν σημαίνει ότι θα φοράς και δεν σίγουρα, αλλά όμως το ότι προστατεύει ισχύει. Άρα είστε υπέρ της άποψης ότι η μάσκα προστατεύει και ότι όπως θα λειτουργήσουν τα σχολεία φέτος, θα πρέπει να φοράνε τα παιδιά τη μάσκα τους. Όποιος θέλει να μπει στη συζήτηση αυτή, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρετε γιατί σας το λέω, κύριε Τικά? Γιατί θα αναγκαστείτε κι εσείς ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, να μην βάλετε το παιδί στην τάξη αν δεν τη φοράει? Μπορεί να είναι σκληρό όπως ακούγεται, μπορεί να είναι παράξενο όπως ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Το διευκρίνησε κάθετα χθες και η εγκύκλειος που ήρθε στην πρωτοβάθμια.
Μισό λεπτάκι. Αν κάποιο παιδί που ο γονιός του πει ότι εγώ ξέρεις δεν θέλω κτλ., θα λυθεί με το γονιό, δεν θα λυθεί δάσκαλος με το παιδί, υπάρχει μια συνεννόηση, έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση θα δούμε. Αλλά να σας πω κάτι. Βγαίνει ένας γονιός και λέει: εγώ δεν το στέλνω καθόλου. Έτσι. Α, και τι. Και σωστά μπορεί να προβληματιστεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα κάνουν τη διαδήλωση, αυτό μας είπαν νωρίτερα, ότι δεν θα τα στείλουμε τα παιδιά σχολείο. Ναι. Πώς να το πω. Να πω κάτι, δυσκολεύει την κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Κρατήστε τα όλοι στο σπίτι. Να σας πω. Τι θα γίνει με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή θέλω να πω, άρα τι να κάνουμε. Να κάνουμε πίσω στο δικαίωμα της μόρφωσης, επειδή εμφανίστηκε ο γιος. Θα κάνουμε καμιά χρονιά πίσω, που ξέρετε δεν ήταν λίγοι μήνες που χάθηκαν κτλ. Και δεν λέω και γνωστικά. Και γνωστικά αντικείμενα μην απειλήσω, αλλά αυτό το βάζω δεύτερο. Πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που ειδικά οι γονείς τους ήταν λίγο πιο αυστηροί στους κανόνες, που ούτε μετά όταν άνοιξαν τα σχολεία τους στείλανε, ούτε τώρα το καλοκαίρι και τώρα που τα κρούσματα αυξήθηκαν, συνεχίζουν να παραβρίσκονται σε μια κατάσταση κλεισμένη στο σπίτι, άντε με κανένα ξαδερφάκι, αλλά όχι ότι βγαίνουν στη γειτονιά να παίξω. Μάλιστα. Με έναν τρόπο που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και συσσωρεύεται, χωρίς να είναι ο κύριος όγκος των παιδιών, γιατί πολλά παιδιά παίξαν το καλοκαίρι. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι παιδιών, δηλαδή 20%, τα οποία λόγω του ότι είχαν κρούσμα στο σπίτι, είχαν κάποιο φόβο οι γονείς παραπάνω και δεν έχουν παίξει ακόμα με παιδιά. Εσύ δηλαδή θα πας τώρα κάτω από το φόβο και θα πεις ότι δεν το στέλνω για να είμαι σίγουρος και θα κλειδωθεί μέσα κανένα διάστημα. Μέχρι πότε, μέχρι πώς. Και μπαίνει και αυτό το ζήτημα μετά τη ατομική λύση, ότι τι να κάνω αφού δεν μπορώ. Ας το λύνω μόνος μου όπως καταλαβαίνω και να κάνω πίσω. Ωραία. Και μέσα σε αυτό το έδαφος πετάγεται μετά και η κάμερα και σου λέει άμα το κρατήσω δεν θα ήταν και καλά κάτι να έκανε και πάμε σε ακόμα η μεγαλύτερη χειροτέρευση της μορφωτικής διαδικασίας. Που είναι τηλεεκπαίδευση. Υπολογιστή, χωρίς να το ξαναναλύσω γιατί είχαμε συζητήσει αρκετά. Ναι, για την τηλεεκπαίδευση είπαμε πάρα πολλά νέα όντως. Εγώ δηλαδή καλώ τους γονείς να τα στείλουν τα παιδιά στο σχολείο κανονικά. Άρα λοιπόν κλείνοντας έτσι γιατί φτάσαμε για μία και πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό πρωτόκολλο. Δεν πειράζει, αλλά αυτό έχει αξία να το πείτε. Κλείνοντας λοιπόν, εσείς στον χώρο που ανήκετε, αλλά και με την ιδιότητα που έχετε και σαν εκπαιδευτικός, τι λέτε στους γονείς εν ώψη της νέας χρονιάς, με τους κανόνες που έχουν οριστεί να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Εκτιμώ και τους καλώ. Πρώτα απ' όλα να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, να κρατήσουμε τα μέτρα που προβλέπονται με βάση τους επιστήμονες, αλλά από εκεί και πέρα να παλέψουν μέσα από τους λόγους των για ένα καλύτερο σχολείο. Για δασκάλους, για καθαρίστριες, για αίθουσες, για να είμαστε κι εμείς σίγουροι. Ωραία. Γιατί ξέρετε και αυτό κρύβει και πίσω ότι άμα γίνει κανένα περιστατικό μετά, θα έρθουν μετά και θα πούν δάσκαλε ή ξέρω εγώ γονιά, δεν κράτησες καλά τα μέτρα εσύ φταίς. Και δεν είναι έτσι γιατί φαίνεται ποιοι έχουν την ευθύνη. Λοιπόν, αυτό. Ωραία. Να κύριε Τίγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.